Είμαι ο Γκριξέρ τη καρδιά σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα προϊόν τεχνολογία, σήμερα θα ανοίξουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι πω αυτά τα unboxing, γιατί έχουμε ξανακάνει ένα τέτοιο, εγώ τα χαρακτηρίζω late unboxing, γιατί απλά έτυχε τώρα να πέσει στα χέρια μου το συγκεκριμένο. Θα ανοίξουμε και θα δούμε. Αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου είναι ένα iPhone, είναι το iPhone 13, το Pro Max. Τα 256 GB. Πριν προχωρήσουμε στο unboxing, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να προχωρήσουμε για να δούμε και τη συσκευή από μέσα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα. Έχω, η αλήθεια είναι, στα χέρια μου το κοπίδι, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι βλέπω και από τη συσκευασία δεν θα χρειαστεί γιατί εδώ πέρα μας έχει δύο ας το πούμε αυτοκόλλητα ή τέλος πάντων δύο ταινίες οι οποίες σκίζονται λογικά για να ανοίξει η συσκευασία. Πάμε να το τραβήξουμε για να το δούμε. Η συσκευασία δείτε το από εδώ είναι έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο πέρα από τις βασικές πληροφορίες. Άρα λοιπόν έρχομαι τώρα εγώ τραβάμε αυτό τραβάμε και αυτό για να ανοίξει και είναι όντως πάρα πολύ έξυπνο το γεγονός το ότι το έχουν φτιάξει με αυτόν τον τρόπο για να ανοίξει. Από πάνω η συσκευασία και το κουτάκι όπως το βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο έχει μόνο απλά μια εσοχή που είναι για να μπορεί να μπαίνει όπως βλέπουμε εδώ πέρα η κάμερα συγκεκριμένη. Το κινητό όπως μπορούμε να δούμε είναι σε χρώμα ασημί ε, χρυσό όχι ασημί ε, ναι, τρει και δύο χορεύουμε. Ε, έχω εδώ πέρα η αλήθεια είναι την GRNL τη δική σα καρδιά και τη δική τη καρδιά. Αυτό λοιπόν είναι το gold, το χρώμα. Το βγάζω εγώ από εδώ. Πάμε λίγο να δούμε, όπω ήδη ξέρουμε, εδώ και χρόνια, τι έχει μέσα η συσκευασία. Η συσκευασία έχει αυτά εδώ πέρα που είναι απλά ένα βιβλιαράκι με οδηγίε. Και επίση εδώ μα έχει το την καρφίτσα να σα το πω για να μπορούμε να βάζουμε και να βγάζουμε την κάρτα. Ένα καλώδιο φόρτιση το οποίο είναι USB C στο Lightning και τη συσκευή. Πάρα πολλά πράγματα. Γίνεται χαμό εδώ πέρα. Δεν χωράνε και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και πού να τα βάλουμε. Η συσκευασία λοιπόν περιέχει αυτά. Η συσκευή είναι αυτή. Εδώ μπροστά είναι το κινητό. Η οθόνη του κινητού του συγκεκριμένου επειδή είναι το Max είναι στις 6,7 inches από πίσω αυτές εδώ είναι οι τρεις κάμερες, είναι στα 12 MP. Προφανώς όπως έχουμε σε όλες τις, ε, τις κάμερες, έχουμε τηλεφακό, έχουμε ευρυγόνιο και έχουμε και υπερευρυγόνιο. Ο τηλεφακός είναι με διάφραγμα 2.8, ο ευρυγόνιος είναι με διάφραγμα ενάμιση, ενώ ο υπερευρυγόνιος είναι με διάφραγμα 1,8 και, οπ, και οπτικό πεδίο τη 120 μοίρες. 3x οπτικό zoom και από εκεί και πέρα μετά έχουμε και ψηφιακό zoom μέχρι 15 ε, φορές. Έχει ε, όσον αφορά την οθόνη, τη Super Retina XDR με Pro η οθόνη του είναι OLED, ανάλυση είναι στα 200, ε, 2778 επί 1284 pixel, αυτό όσον αφορά την πυκνότητα είναι στα 458 ppi, το βάρος της συσκευής, το Pro Max, είναι στα 238 γραμμάρια, πλάτος 78,1 χιλιοστά, ύψος 160,8 χιλιοστά και πάχος 7,65 χιλιοστά. Σε χωρητικότητα αυτό βγαίνει σε 4, 128, 256, 512 και 1 τέρα. Από τα 256 και πάνω έχει τη βασική διαφοροποίηση ότι μπορούμε να τραβήξουμε Pro Resolution βίντεο από το iPhone σε 4K, ενώ αν είναι μέχρι και 128 μπορούμε πάλι να τραβήξουμε Pro Resolution. Απλά πάει στα, στο Full HD μέχρι τα 30 frames per second, ενώ αν θυμάμαι καλά και το λέει μέσα στη σελίδα η αλήθεια είναι, στο 4K τραβάει στα 60 frames per second. Face ID για να μπορούμε να ξεκλειδώνουμε την συσκευή, επίσης μπορεί να τραβάει βίντεο με Dolby Vision για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποτύπωση σε χρώμα, ούτως ώστε να έχουμε πιο επαγγελματική και καλά ε, ε... εικόνα, η συσκευή από το πλάι όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει τα πλήκτρα με τα οποία αυξομειώνουμε την ένταση, όπως επίσης έχει αυτό το κλασικό το πλήκτρο με το οποίο βάζουμε τη συσκευή στο αθόρυβο. Εδώ πέρα είναι που τοποθετούμε την κάρτα SIM, από πάνω δεν έχει κάτι, από εδώ στο πλάι είναι το κουμπί με το οποίο ανοίγουμε την συσκευή, αυτές εδώ οι γραμμούλες είναι οι γραμμέ για το σήμα και από κάτω, όπω μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχουμε το μικρόφωνο, όπως επίση και το ηχείο και τη θήκη φόρτισης. Εγώ θα σα βγάλω από εδώ και το από πάνω το κάλυμα για να το δούμε. Είναι εδώ, όπω τη βλέπετε. Σε αυτό το πέρα το σημείο από πάνω, όπω αναμένετε είναι το ακουστικό. Και εδώ πέρα μέσα είναι η κάμερα η οποία λειτουργεί με το Face ID όπως έχουμε πει όπως επίσης και όλοι οι υπόλοιποι τρεις αισθητήρε, γιατί έχει τρεις αισθητήρε εδώ πέρα επάνω και από κάτω δεν έχει κάτι άλλο. Αυτή είναι η συσκευή της Apple, αυτό είναι το iPhone 13 Pro Max. Όσον αφορά τη φόρτιση, το συγκεκριμένο κινητό Εκτό από τη φόρτιση με το καλώδιο, την οποία μπορούμε να κάνουμε προφανώ. Μπορεί να φορτίζει ασύρματα με QI στα 7,5 W, όπω επίση μπορεί να φορτίζει με MagSafe, το γνωστό που έχει εδώ πέρα, το οποίο φορτίζει ασύρματα στα 15 W. Από εκεί και πέρα έχουμε τα κλασικά FaceTime, έχουμε Wi-Fi, έχουμε Volte, έχουμε 5G, έχουμε Bluetooth, έχουμε NFC το οποίο είναι κλειδωμένο όπως και το Bluetooth και το χρησιμοποιούμε μόνο για πληρωμές. Ε, θεωρητικά έχει μια ε, από τις μεγαλύτερες γκάμες όσον αφορά τις μπάντες για το 5G για να μπορεί να έχει τη βέλτιστη απόδοση όσον αφορά τις ταχύτητες. Στο FaceTime με τις ε, αλλαγές που έχει κάνει η Apple πλέον μπορούμε να κανουμε βίντεο κλήσεις βιντεοκλήσεις μέχρι 1080p δεν είναι το μέγιστο όριο των 720p που είχαμε παλιότερα. Όπως επίσης στο FaceTime μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να κάνει κάποιος share screen οπότε αν βλέπει κάποιο περιεχόμενο στο Apple TV αυτό να το μοιράζετε μαζί με του υπόλοιπου χρήστε του FaceTime, ούτω ώστε να το βλέπουν όλοι ταυτόχρονα και να μπορούν να το σχολιάζουν. Είναι σαν να το βλέπετε όλοι μαζί παρέα δηλαδή. Και αντί να είστε στον καναπέ του σπιτιού του ενό, είστε ο καθένα στο χώρο του και στο σπίτι του. Έχουμε επίση GPS. Όσον αφορά αυτό, υποστηρίζει το κλασικό GPS, υποστηρίζει Glona, υποστηρίζει Galileo και υποστηρίζει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα QZSS και Baidu. Όσον αφορά το WiFi 6, το WiFi που δεν σα τον έφερα προηγουμένω, υποστηρίζει το WiFi 6 άρα εδώ έχουμε ακόμη μεγαλύτερο εύρο όσον αφορά την ταχύτητα που θα μπορεί να αποδίδεται εφόσον έχουμε και κάποιο router ή modem το οποίο και αυτό με τη σειρά του υποστηρίζει WiFi 6 για να μπορεί να υπάρχει η αντίστοιχη Κωδικοποίηση ή σύνδεση ή οτιδήποτε ή όπω θέλετε να το πείτε, πείτε το. Επίση, όπω βλέπω μέσα από τη σελίδα πληροφοριών τη Apple, γιατί δεν γίνεται και να τα συγκρατήσω όλα αυτά απ' έξω, έχουμε οθόνη HDR, μέγιστη φωτεινότητα, βασικά μέγιστη φωτεινότητα σε κανονική χρήση είναι στα 1000 nit, μέγιστη φωτεινότητα όταν δουλεύει το HDR, αν θυμάμαι καλά και θα το δω τώρα, είναι στα 1200 nit. Έχουμε λόγο αντίθεση 2 εκατομμύρια προ ένα, αυτό είναι ο τυπικό είναι αναμενόμενο τόσο το συγκεκριμένο γιατί η οθόνη είναι OLED. Από εκεί και πέρα επίση έχουμε ευρεία χρωματική γκάμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο P3. Έχουμε True Tone οθόνη που είναι ε, μια τεχνολογία που εφαρμόζει η Apple για να μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση στα χρώματα, αν θυμάμαι καλά, αναλόγω και την ώρα την οποία ε, χρησιμοποιούμε τη συσκευή. Δεν το έχω καταλάβει αυτό ακριβώ για να σα πω την αλήθεια. Παρότι έχω iPad και έχω και το Mac, δεν έχω καταλάβει ακριβώ πώ το εφαρμόζει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω μια μικρή διαφορά ω προ τα χρώματα. Νομίζω είναι και λίγο πιο ξεκούραστο. Και προφανώ επειδή μιλάμε και για την τελευταία συσκευή τη Apple, καθότι τώρα περιμένουμε να βγει και το 14 ε, μέσα στο 22, να το ανακοινώσουμε. Μιλάμε για τον τελευταίο επεξεργαστή τη εταιρεία. Άρα εδώ πέρα μέσα έχουμε τον Α15, ο οποίο είναι ε, από του πιο δυνατού επεξεργαστέ που έχει βγάλει η Apple για κινητό και όσον αφορά την, ε, την απόδοση του από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε εξαπήρυνη CPU με δύο πυρήνες επιδόσεων και τέσσερις πυρήνες αποδοτικότητας όπως επίσης έχουμε πενταπύρυνη GPU και η κλασική, η Neural Engine που έχει πλέον η Apple στους επεξεργαστές της αν θυμάμαι καλά στους τελευταίους δύο που είναι ε, 16 απήρυνος, ο, η πύρινη βασικά η Neural Engine. Η συσκευή όπως το βλέπετε δεν θεωρείται μικρή. Αν σας το βάλω και δίπλα-δίπλα με το Huawei Mate XS που έχω εγώ, το οποίο θα κλείσω, δεν θα σας το έχω ανοιχτό. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι λίγο πιο μικρή σαφώς σε σχέση με το Mate XS. Δείτε το και από εδώ. Η συσκευή είναι λίγο πιο μικρή ως προς το κομμάτι του ύψους. Ναι, ε, ωστόσο είναι λίγο πιο φαρδιά. Όχι, δεν είναι πιο φαρδιά. Είναι στο ίδιο. Σε μέγεθος λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι το ίδιο, αλλά είναι λίγο πιο χαμηλή. Γενικότερα η αίσθηση που δίνει στο χέρι το συγκεκριμένο το κινητό είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα γε... μ' αρέσουν ούτως ή άλλως οι συσκευές. Που στο πλάι είναι τετραγωνισμένε, ανέκαθεν μου αρέσανε από όταν ξεκίνησα να παίρνω τα πρώτα Sony τα Xperia Οπότε το, το συγκεκριμένο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Και σαν χρώμα, η αλήθεια είναι ότι το φοβόμουν. Για να σα πω την αλήθεια, γιατί δεν ήξερα πόσο έντονο θα είναι το, το χρυσό, γιατί συνήθω σε αυτέ τι συσκευέ είναι λίγο κρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι τόσο έντονο. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το iPhone 13 Pro Max τα 256 gb η αθόνη του λοιπόν είναι στις 6,7 inches, μία πολύ μικρή λεπτομέρεια την οποία και εγώ την έκανα και το έμαθα και το έλεγξα ε, στην πράξη. Το κινητό τραβάει 4K μέχρι 60 frames per second, αλλά όταν ενεργοποιήσουμε το Pro Resolution μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και να δουλέψει όταν το κινητό τραβάει 4K μέχρι 30 frames per second. Ούτω ή άλλω, όταν πάμε να τον ενεργοποιήσουμε, μα βγάζει μήνυμα αν έχουμε παραπάνω και μα λέει ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Εμένα αυτή τη στιγμή με βλέπετε σε δύο διαφορετικέ κάμερε και θα σα κάνω και το συγκριτικό γιατί σε αυτήν εδώ την κάμερα με βλέπετε να μιλάω ουσιαστικά στην Sony A7 την 3 και τώρα με βλέπετε να μιλάω στο iPhone το 13. Το κάνω καθαρά και μόνο για να δούμε πώς δουλεύουν οι κάμερες. Στο iPhone τρεβάω από την κανονική την κάμερα όχι την υπερευρυγόνια, ούτε έχω κάνει zoom με τον τηλεφακό, είναι η κανονική, η ευρυγόνια, η κάμερα. Αυτά λοιπόν από μένα, είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις, ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε στα σχόλια, μου το λέτε, το βλέπουμε, ε, μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς, σας χαιρετώ, γεια σας!